Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως ήδη σας είπα, ο κύριος Παφίλης, ζήτησε να κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Κύριε Παφίλη, σας ακούμε. Ναι, γεια σας κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα σας. Συνεχίζονται διάφορα. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Πρώτον, τη φωτιά την άναψε όχι για πρώτη φορά ο κύριος Μπογδάνος. Με αυτά τα εμετικά τα οποία είπε, που χρησιμοποιώντας και φράση του Γρίβα, που ήταν αρχικός της Χ, γνωστή Χίντες δηλαδή, όπως λένε, λέει και η ίδια ιστορία, ότι οι κομμουνιστές είναι πιο επικίνδυνοι και πιο τέτοιοι από τους μεγαλύτεροι εχθροί και από τους Τούρκους και από τους Εγγλέζους, όπως είχε πει. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Μίλησε για αντεθνικό κουκουέ. Μιλάμε για μια φρασιολογία του 1950 και ανιστόρητη τώρα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά και στην εκδήλωση που ήταν στο Βίτσι που έγινε και που κατέθεσε και Στεφάνη, εκεί ξαναθυμηθήκαν το σύνθημα που ακουγόταν από τη Χρυσή Αυγή. Δόξα και τιμή στους Χίτες και τους Σταυματασφαλίτες. Ουσιαστικά δηλαδή χρησιμοποιήθηκε και αυτό. Και αυτό φυσικά προκάλεσε τη δικιά μου την αντίδραση, η οποία ήταν απάντηση προς τον κύριο. Βέβαια, κύριε Παφίλη, ο κύριος Μπογδάνος καταλογίζει σε εσάς ότι χρησιμοποιήσατε βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του και μιλά για επικείμενη προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Λέει ότι θα σας κάνει αγωγή. Όποτε θέλει να το κάνει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με πολιτικούς όρους μιλάμε. Και πάντα ο κύριος Μπογδάνος, το ξέρετε, εδώ πήγε και έδωσε στοιχεία βουλευτής στην αστυνομία και δημοσίευσε για το ποιος ήταν κάποιος σε κάποια επεισόδια. Εδώ έδωσε 5 χρονών παιδάκια. Πήγε και πήρε καταλόγους. Για ήταν προσφυγόπουλο κλπ. Τα θέσαμε όλα αυτά με τα ερωτήματά μας, όπως και τα της ομιλίας του. Σας ευχαριστώ, κύριε Παφίλη, για την παρέμβασή σας. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Παρακαλώ, κλείστε. Είναι ανήθικο κυριολεκτικά. Αναφερόμενος σε όλα αυτά, εγώ είπα στον κύριο Μπογδάνο απευθυνόμενος και σε όλους τους χρυσαυγίτες κλπ. Ότι οι πολιτικοί σας πρόγονοι ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Και αυτό δεν αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν είπα πουθενά τη λέξη Νέα Δημοκρατία. Μιλούσα με τον κύριο Μπογδάνο. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να μαζευτούν, όπως ο κύριος Κυρανάκης. Εμείς ποτέ δεν λέγαμε τέτοια πράγματα. Κύριε, ακόμα και όταν. Κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να προχωρήσω στο δελτίο. 10 δευτερόλεπτα. Λέω, άλλη ήταν εκείνη η Αυριανή, παραδείγματος χάρη, που είχε πρωτοσέλιδα. Εμείς ποτέ δεν κάναμε τέτοια πολιτική, ούτε και κάναμε τέτοια πολιτική. Κάνουμε πολιτική και ιδεολογία αντιπαράθεση και απαιτούμε από τον καθένα να κάνει τέτοια και αυτός το ίδιο. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Με τον Μπογδάνο, ας τα πούνε αυτά. Κύριε Παφίλη, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.